Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί που άλλο ένα δειλινό έφερε τα βήματά μας στον οίκο του τον Άγιο για να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να τον ακολουθήσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Μάρκο στην 890 σελίδα, εδάφιο 38 αριστερά. Μάρκος 890 38. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον διδάσκαλε, είδομε την εκβαλώντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις δεν ακολουθεί ημάς και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Ο δε Ιησούς είπε, μη εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής ώστις θέλει κάμι θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει, επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Διότι ώστι σας ποτίσει ποτήριον ύδατος εις το όνομά μου, επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει το μισθόν αυτού. Και ώστι σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν καλύτερο να περιτεθεί μήλου πέτρα περί τον τράχυλο αυτού και να ρυφθεί στην θάλασσα. Και αν σε σκανδαλίζει η χείρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις στη ζωή κουλός, παρά έχοντας δύο χείρας να εισέλθεις στη γέννα και εις το πύρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πύρ δεν σβήνεται. Και αν ο πούσος σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις στη ζωή χολός, παρά έχον τους δύο πόδας να ρυφθείς στη γέννα εις το πύρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πύρ δεν σβήνεται. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν, καλύτερον σύνε να εισέλθεις μονόφθαλμος εις τη βασιλεία του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις τη γέννα του πυρός, όπου ο σκόλιξ δεν τελευτά και το πύρ δεν σβήνεται. Διότι πας της με πύρ θέλει αλατιστή, και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστή. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλει αρτήσει αυτό, έχετε άλλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Αμήν. Διαχρονικός ο Λόγος του Θεού, τον ευχαριστούμε και μας λέει εδώ τώρα ο Μάρκος, ότι είπε ο Ιωάννης, είδαμε λέει κάποιον που βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου, ο οποίος λέει δεν μας ακολουθεί και τον εμποδίσαμε. Γιατί δεν ακολουθεί εμάς? Ο Ιωάννης, να δούμε καταρχάς τη διπλανή σελίδα, στο 35 λέει, τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννης, οι του Ζεβεδαίου, λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να κάνεις εις εμάς ό,τι ζητήσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάνω εις εσάς, λες και δεν ξέρει. Οι δε είπον προς αυτούς, δώσε εις εμάς να καθίσουμε εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου. Και στο Ματθαίο βλέπουμε ότι βάλανε τη μαμά τους να του ζητήσει αυτό το αίτημα του Κυρίου. Στις αρχές της πίστης του, δηλαδή, ο Ιωάννης διακατέχεται ο μαθητής της αγάπης από μια καινοδοξία που θέλει να είναι ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά του Κυρίου εν τη δόξη του. Και πρέπει να προσέχουμε όταν βλέπουμε περιστατικά που θέλουν κάποιοι να αναρριχηθούν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στους αδελφούς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ακόμα και ο μαθητής της αγάπης έπεσε σε αυτό το παράπτωμα. Οπότε ο Κύριος μας δίνει το λόγο του για να διακρίνουμε τα κίνητρα των καρδιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έβγαζε, λέει, δαιμόνια στο όνομά σου, δεν μας ακολουθάει, λέει, όμως. Εάν, αδελφέ μου, κάποιος
βλέπεις ο Θεός να ενεργεί στη ζωή του με θαυμαστό τρόπο, μη τον εμποδίζεις. Μα λέει δεν μας ακολουθάει. Μπορεί να μη σε ακολουθάει γιατί μπορεί να μη συμφωνεί με τις πρακτικές σου, με τις ανθρώπινες γνώμες σου, με τον τρόπο που λειτουργείς. Αλλά ο Θεός βλέπουμε εδώ λέει ενεργεί λέει στη ζωή του. Γιατί τον εμποδίζεις? Πίστευε ότι αυτό είναι το σωστό. Και ο Ιωάννης για τον Κύριο το έκανε αυτό που έκανε. Πίστευε ότι κάνει έργο Θεού. Δεν το έκανε με κακό σκοπό. Και του το ξαναλέει μετά. Γιατί δεν ακολουθεί εμάς. Ίσως να περίμενε να ακούσει και κάποιον έπαινο από τον Κύριο ότι μπράβο Ιωάννη, καλά έκανες και τον εμπόδισες. Αφού δεν είναι μαζί με εμάς, καλά έκανες και τον σταμάτησες. Αυτός Ιωάννη που εμποδίζεις, που νομίζεις ότι κάνεις έργο Θεού που τον εμποδίζεις, για τον Κύριο είναι χρήσιμος και πολύτιμος. Γιατί αδελφοί, κανέναν μας ο Θεός δεν έχει για πέταμα. Όσοι είναι του Κυρίου και θέλουν να εργάζονται για τον Κύριο και όχι για την αναρρίχησή τους, για τον Κύριο είναι όλοι πολύτιμοι και όλοι είναι χρήσιμοι. Και κανέναν ο Κύριος δεν θέλει να διώξει και να αφήσει στον πάγκο. Όλους θέλει να τους έχει να εργάζονται. Ο Ιησούς λέει, είπε, μην εμποδίζετε λέει αυτόν, διότι δεν είναι ουδής, ώστις θέλει κάμι θαύμα λέει στο όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή λέει, όποιος δεν είναι λέει μαζί μας, όποιος δεν είναι λέει εναντίον μας, είναι μαζί μας. Και ο Κύριος έρχεται με πολύ ευγένεια και με πολύ ωραίο τρόπο να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Ούτε τον μάλωσε τον Ιωάννη για το λάθος που έκανε, ούτε τον επέπληξε, ούτε τον ντρόπιασε. Του είπε με απλότητα. Και πάντα να προσπαθούμε να είμαστε απλοί σε ό,τι κατάσταση έχουμε να χειριστούμε. Λίγα και απλά λόγια. Μην εμποδίζεις λέει αυτόν. Μην τον εμποδίζεις. Δεν είναι δυνατόν κάποιον να ενεργεί ο Θεός στη ζωή του. Εκείνη την εποχή έκβαλε δαιμόνια. Στη δικιά μας την εποχή που δεν είμαστε σε αυτό το πνευματικό επίπεδο δυστυχώς, μπορεί να βλέπουμε ότι ο Θεός ενεργεί με κάποιους τρόπους στη ζωή κάποιου αδερφού. Μην τον εμποδίζουμε. Είναι ο Θεός μαζί του. Για τον Κύριο είναι χρήσιμος. Δεν είναι δυνατόν σου λέει να ενεργώ εγώ στη ζωή του και αυτός με το που στρίψει τη γωνία να λέει κακές κουβέντες για μένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι του Κυρίου. Γι' αυτό, αν δεν είναι μαζί μας, εσύ κάτσε στην άκρη Ιωάννη. Εγώ είμαι ο ποιμένας και εγώ κανονίζω ποια ψυχή είναι δικιά μου και ποια δεν είναι. Καρδιογνώστης είναι ο Χριστός και δεν είναι ο άνθρωπος Ιωάννη, του λέει με άλλα λόγια. Με αυτά τα λίγα λόγια που του λέει. Τον εμποδίζεις, του λέει. Γιατί λέει όποιος ποτίσει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου, επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάστη το μισθόν αυτού. Και δίνει και ένα πολύ ωραίο και απλό παράδειγμα. Δεν σου λέω, λέει, να κάνει θαύματα. Ένα ποτήρι νερό να προσφέρει σε εσάς που τον εμποδίζετε, που δεν τον κρίνεται άξιο να είναι ότι είναι του Κυρίου για τους δικούς σας λόγους, που δεν το κάνετε λάθος, δεν το κάνετε με κακία, αλλά κάνετε λάθος όμως. Ένα ποτήρι νερό μόνο να δώσει, λέει, σε εσάς, ένα τόσο μικρό και απλό έργο, εγώ, λέει ο Χριστός, θα του δώσω μισθό. Και με τι ωραίο τρόπο ο Κύριος και ευγενικό έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, έτσι ώστε να ξέρουμε μεταξύ μας τις ισορροπίες μας. Και ως της λέει σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευότων εις εμέ. Να δούμε τώρα εδώ για τους σκανδαλιάριδες και πώς σκανδαλίζεται και τι γίνεται με τους σκανδαλισμούς. Ας πιάσουμε πρώτα τη μεριά αυτού που τον αδικούν, θα λέγαμε, που τον εμποδίζουν. Εάν, αδελφέ μου, εσύ έχεις το ζήλο να εργάζεσαι για τον Κύριο και σε εμποδίζουν, πρέπει να διακρίνεις. Αυτό που κάνουν, το κάνουν επίτηδες ή απλά επειδή δεν είναι καρδιογνώστες, δεν ξέρουν τα κίνητρα της καρδιάς σου.
Εάν λοιπόν εσύ σκανδαλίζεσαι, πρέπει να δεις πρώτα εσύ τη δική σου καρδιά. Γιατί λέει στον Ιωάννη, όποιος αγαπάει, λέει, τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτόν δεν είναι. Και μπορεί να επιτρέπει και ο Θεός στη ζωή μας να μην διακρίνει ο άλλος γιατί κάνεις εσύ αυτό που κάνεις, να μην διακρίνει, να μην αξιολογεί ο άλλος το ζήλο σου και να σε εμποδίζει, όπως εδώ ο Ιωάννης. Έτσι. Και αυτό να το επιτρέπει ο Θεός για να δεις και εσύ τη δική σου την καρδιά, αν τελικά σκανδαλίζεσαι ή αν λες, Κύριε, ο αδελφός μου δεν το κάνει επίτηδες, δεν το κάνει από κακία, απλά είναι άνθρωπος, δεν είναι καρδιογνώστης και γι' αυτό το κάνει αυτό που κάνει. Να προσέχουμε πάρα πολύ να μην σκανδαλιζόμαστε. Μακάριος, λέει, όσοι δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Το εν εμή τι είναι? Το σώμα μου με τα αδέρφια του. Και αν κάτι βλέπεις ότι σε ενοχλεί, μην παίρνεις τα μπογαλάκια σου και φεύγεις. Κάτσε εκεί με τους αδερφούς, κουβέντιασέ τα. Δεν είναι λύση άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Εδώ είμαστε μια οικογένεια που πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι. Μας κάλεσε ο Κύριος να συμπορευθούμε, να συνοικοδομηθούμε, να συμπερπατήσουμε. Όχι ρήξεις και... Δεν είναι καλό αυτό, δεν το θέλει ο Θεός. Θέλει ο Κύριος στην ενότητα και στην ομόνοια. Εκεί εργάζεται. Το λέει και στους ψαλμούς. Τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικούν εν ομονία αδελφοί. Όχι να διαλύονται και να σκορπάνε. Εδώ αδερφοί μαζί. Και από την άλλη μεριά τώρα, οι άλλοι που σκανδάλισαν αυτόν που ήθελε να εργάζεται, άμα το κάνουν εσκεμένα, τότε όπως λέει πιο κάτω, τον συμφέρει, λέει, να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να πέσει, λέει, στη θάλασσα να πνιγεί, να αυτοκτονήσει, δηλαδή θα πάει στην απώλεια. Γιατί? Γιατί σου λέει, μία ψυχή είναι βαρυτέρα της γης. Τόσο μεγάλη αξία έχει ένα πρόβατο στα μάτια του Κυρίου. Και πρέπει να προσέχουμε να μην σκανδαλίσουμε κανένα από τα πρόβατα του Κυρίου. Και αν νομίζω ότι ο αδερφός μου έχει κάτι μαζί μου, μην πάω καν να προσευχηθώ, λέει, άσε το δώρο σου. Πιάσε, λέει, τον αδερφό σου, μίλησε του και φιλιώθητη μετ' αυτού. Δεν είναι καλό να εκκρεμούν καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και αν σε αδίκησα, λέει, σε κάτι, να τα βρούμε, να σου ζητήσω συγγνώμη. Και αν ο αδερφός σου σε αδίκησε σε κάτι, όπως λέει και ο Παύλος στο Φιλίμωνα, λογάριασε το, λέει, σε μένα. Μα, λέει, μου έκανε, μου είπε, λογάριασέ το σε μένα. Και τη ζωή σου, λέει, μου χρωστάς. Και εμείς χρωστάμε τη ζωή μας στον Κύριο. Ό,τι κι αν έχουμε με τον αδερφό μας, σου λέει ο Κύριος, σε μένα λογάριασέ το, παιδί μου. Τι το λογαριάζεις τον αδερφό σου και σκανδαλίζεσαι μαζί του? Θέλω να είσαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι. Μια καρδιά και μια ψυχή. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος ανέβαιναν, λέει, ομού, λέει, στο ιερό. Και βλέπουμε τι ενέργειες έκανε ο Κύριος μαζί του. Άμα ανεβαίνανε στο ιερό και άλλος κοίταγε από εδώ και άλλος κοίταγε από εκεί και ήταν θυμωμένοι και τσακωμένοι, δεν θα μπορούσε ο Θεός να ενεργήσει. Στην ενότητα εργάζεται ο Κύριος και πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Αυτό, είπαμε, είναι για αυτούς που το κάνουν επίτηδες. Αλλά και αυτοί οι οποίοι άνθρωποι είναι, έτσι, και εμείς ξέρουμε ότι αδελφοί δεν κάνουν επίτηδες εναντίον αδελφών. Επιτρέπει, είπαμε, ο Κύριος καταστάσεις για να φανερωθούν οι καρδιές και των μεν και των δεν. Γιατί σε μια οικοδομή ενός τείχους, οι λύθοι που βγαίνουν, εμβλέψατε, λέει, από εκεί που λέει ανορίχθητε και στο λάκκο εκ του οποίου σας έβγαλε ο Κύριος. Δεν βγήκαμε λύθοι ομαλοί. Όλοι ήρθαμε με εξογκώματα, με παραξενιές, με προβλήματα στο χαρακτήρα μας. Για να γίνουμε λύθοι ομαλοί και να μπορέσουμε να συνοικοδομηθούμε, θα τριφτούμε. Και στην τριβή απάνω μπορεί να σε πονέσω, μπορεί να με πονέσεις, αλλά να μην σου κρατήσω μούτρα και να μην μου κρατήσεις μούτρα. Και να μην μαγκώνει η καρδιά μου με σένα, ούτε εσύ με μένα. Είναι στο πρόγραμμα αυτό. Όσο μένουμε εκεί που ρέει ο ποταμός της ζωής, ο λόγος του Θεού ο καθαρός, τα βότσαλα που είναι μέσα τα παρασέρνει το ποτάμι και τρίβονται. Όσοι μένουν εκεί γίνονται λύθοι ομαλοί. Όσοι είναι τσινιάριδες και σκανταλιάριδες και λένε, εγώ δεν ανέχομαι να μου λένε εμένα έτσι.
και φεύγει, όπως μπήκε έτσι θα βγει, με τις ίδιες, τα ίδια κουσούρια, με τα ίδια εξογκώματα, με τις ίδιες παραξενιές. Μείνε αδελφέ μου μέσα εκεί που ρέει ο ποταμός της ζωής, ο Λόγος του Θεού που καθαρίζει και αγιάζει τον άνθρωπο και του δεικνύει και την οδό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μεγαλύτερο ψυχογράφημα, ο καθρέφτης της ψυχής είναι ο Λόγος του Θεού. Τα λάθη μου όλα μέσα θα τα δω εδώ. Και διαβάζοντας το λόγο λέω και εδώ φταίω Κύριε, και εκεί φταίω Κύριε, και εκεί ελπίσιμε Κύριε. Και να μην γίνω σαν εκείνο τον άνθρωπο που πήγε, κοίταξε, είδε ποιος ήτανε, που λέει στον Ιάκωβο, δεν του άρεσε, του κακόπεσε, δεν θέλει ο άνθρωπος να του, άμα πει σε άνθρωπο και του ελέγξεις τα προβλήματά του, τσατίζονται αμέσως, δεν αντέχονται. Στρίβει και φεύγει. Όχι λέει. Όχι ακροατής επιλύσμων, να μείνει μέσα, να γίνει εκτελεστής έργου, να αγωνιστεί, να πει Κύριε εγώ δεν μπορώ και εδώ και εκεί και αλλού, είμαι ελαττωματικός, αλλά θα μείνω κοντά σου, με τα αδέρφια μου ενωμένος, να με βοηθήσεις να συνεχίσω να γίνω λίθος ομαλός, για να είμαι χρήσιμος Κύριε σε σένα, να δουλεύω μέσα στο έργο σου, έστω και ένα ποτήρι νεράκι να δίνω στα αδέρφια μου. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, γιατί βλέπουμε και στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη, που λέει και οι φοβούμενοι, λέει τον Κύριο, ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Και τι λέγανε, εκείνος με σκανδάλισε, ο άλλος με ενόχλησε? Όχι, μιλάγανε για τα πράγματα του Θεού και για το έργο του Θεού. Και τι λέει παρακάτω? Και εγώ λέει θα σπλαχνιστώ, λέει αυτούς, καθώς λέει ο πατήρ σπλαχνίζεται των ιών, ώστις δουλεύει αυτόν και θα τους ετοιμάσει. Οπότε για να με ετοιμάσει ο Κύριος πρέπει να είμαι εδώ και να εργάζομαι για τον Κύριο. Όλα τα λέει η Γραφή μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει μετά, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά, λέει και το πυρ δεν σβήνεται. Και πρέπει να πούμε εδώ αδελφοί ότι λένε, ας πούμε, σε κάποια άλλα δόγματα, έχουν κάποιες εικόνες εκεί που δείχνουν τα δαιμόνια να έχουν κάτι γιγάντιες κατσαρόλες και να μαγειρεύουν τους ανθρώπους μέσα να τους βασανίζουν. Δεν λέει έτσι ο λόγος. Η Γραφή λέει ότι η κόλαση φτιάχτηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Εκεί θα βασανίζονται. Δεν θα μαγειρεύουν, θα βασανίζουν αυτοί τις ψυχές. Καταρχάς αυτό. Και από εκεί και μετά λέει, εάν λέει σε σκανδαλίζει η χείρα σου, λέει κόψε, λέει αυτήν, γιατί σε συμφέρει να εισέλθει στη ζωή κουλός, παράχοντας δύο χείρας και να πέλθεις στη γη ένα στο πύρι το άσβεστο που σκόλιξε αυτόν τον τελευταίο και το πύρι δεσβήνεται. Εκεί πέρα, επειδή τα σώματα είναι αθάνατα, οι ψυχές τέλος πάντων που είναι εκεί πέρα μέσα, και ο σκόλιξ είναι κάτι το οποίο δεν ζει κάποιους μήνες μέχρι την άνοιξη και μετά γίνεται πεταλούδα. Ό,τι είναι εκεί θα διαρκεί για πάντα. Ο βασανισμός, έτσι να δώσουμε μία, όσο μπορέσουμε τέλος πάντων, διάσταση, το τι γίνεται μέσα στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός και του θείου, η ψυχή που θα είναι, λέει, μέσα εκεί πέρα, θα καίγεται και θα βασανίζεται, όπως ο Ιώβ που ήταν όλο το σώμα του, λέει, γεμάτο μέσα σκόλικες από το κεφάλι μέχρι κάτω, λέει, τα πόδια, και ένιωθε αυτόν τον πόνο να τον ετρώνε και να καίγεται παράλληλα στη γέννα του πυρός, και το ψυχολογικό μέρος να νιώθει φόβο, τρόμο, αποχή της ειρήνης του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να φανταστούμε πόσο φρικτά θα είναι εκεί πέρα μέσα. Και γιατί δίνει τρία παραδείγματα ο Κύριος? Για να δώσει έμφαση ότι φυλάξου και να μην σκανδαλίζεσαι και να μην σκανδαλίζεις. Γιατί εκεί είναι φρικτό το να πάει ο άνθρωπος και ο Θεός δεν θέλει κανένας να πάει εκεί. Και γι' αυτό σου λέει, αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψ το, λέει. Δηλαδή τι να κάνουμε, να είμαστε όλοι κουλοί? Δεν εννοεί αυτό. Έχει μια συνήθεια κάποιος, παράδειγμα θα πω ένα, είναι σερβιτόρος, δουλεύει κάπου, πόσο είναι ο λογαριασμός, 27,80, λέει το ταμείο. Πάει στην παρέα, 3 δεκαρικάκια, τα έχω ζήσει αυτά, 3 δεκαρικάκια για σας, λέει, σε καλή τιμή. Α, ευχαριστημένοι πελάτες. Και όπου δεν σου ζητάει ο πελάτης, λέει, απόδειξη, μην τους κόβεις, έλεγε το αφεντικό. Κλέβει το αφεντικό το κράτος και κόβει και κλέβει το αφεντικό το κράτος και κλέβει και ο υπάλληλος το αφεντικό και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Και όλοι είναι χαρούμενοι και συνεργάζονται.
Εάν σου λέει, παράδειγμα λέω την κλεψιά, εάν σ' αρέσει να κάνεις κάτι που δεν το θέλει ο Θεός, σταμάτα το, μην το κάνεις, δεν θα σου βγει σε καλό. Εάν λέει μετά, λέει, πηγαίνεις λέει κάπου, το πόδι σου λέει εκεί που πας, λέει, σε σκανδαλίζει. Μα είναι κάποια δουλειά που δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Μα είναι ένα δόγμα το οποίο δεν κηρύτεται η αλήθεια. Μα είναι μια σχολή που λέμε τώρα σχολή μακιγιάς. Δι δουλειά έχει χριστιανή να πάει να σπουδάζει σχολή μακιγιάς και να είναι εκεί διαβαμένη εκεί που θα δουλεύει. Παράδειγμα. Εάν λοιπόν εκεί που πας σκανδαλίζεσαι, μην πας. Μην το κάνεις. Αφού βλέπεις μέσα από το Λόγο του Θεού ότι δεν είναι σύμφωνος ο Λόγος με αυτό που επιλέγεις εκεί να πας. Ή μια διασκέδαση, τέλειωνε κάποτε η εκκλησία, αχ λέει, εγώ λέει, θα πήγαινα λέει, με τις φίλες μου να πιούμε ένα ποτάκι. Και της λέω, με τα γουρούνια λέω που θα πας, είπα διάφορα, ενοχλήθηκε βέβαια. Μετά την ευλογία θα πάμε στο χειροστάσιο. Εννοείται ότι εκεί που πας θα χαλάσει η ψυχή σου. Μετά τη σπορά του λόγου θα πας στο μπαράκι ή στην καφετέρια με τους φίλους σου τους κοσμικούς. Ό,τι καλό έβαλε ο Θεός μέσα σου θα φύγει κατευθείαν. Θα έρθει αμαύρωση στους οφθαλμούς. Και αυτό που κάποτε το βλέπεις άσπρο, το βλέπεις μαύρο, τώρα το βλέπεις άσπρο, ότι δεν πειράζει. Και όπου βλέπεις ότι είναι στραβοπερπάτημα και βλέπεις η καρδιά σου να λέει δεν πειράζει, φυλάξου, είσαι σε οδό αποστασίας. Έχει φύγει ήδη η καρδιά σου, περπατάς σε άλλο δρόμο, γύρνα πίσω όσο είναι καιρός. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα γίνει αρπαγή. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει προσωπική κλίση. Δεν ξέρεις πότε σου έχει στήσει ο διάβολος παγίδα απ' έξω από εκεί που πας, να απολέσει τη ζωή σου και να τα χάσεις όλα. Έχουμε περάσει πολλούς κινδύνους στον κόσμο και ειδικά θυμάμαι την τελευταία εβδομάδα που ήταν να μπω στην εκκλησία που ερχόμουν και είχα συναντήσει αδερφούς και είχα πρωτοέρθει. Κάθε εβδομάδα με πετάγανε κάτω που είχα ένα μηχανάκι τότε. Μα αφού είχα φοβηθεί, από όλες τις πάντες με τρακέρνανε, με ρίχνανε κάτω συνέχεια. Λέω, κάποιος με κυνηγάει, λέω, που δεν τον βλέπω. Τι γίνεται, λέω. Μετά που μπήκα στον Κύριο και στέργιωσα, κατάλαβα ότι ο εχθρός της ψυχής μου με κυνήγαγε να με απολέσει, γιατί δεν είχα τακτοποιηθεί ακόμα με τον Θεό. Και να προσέχουμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί υπάρχει κάποιος που περιέρχεται, λέει, ως λέον οριόμενος ζητών τι να ανακαταπεί. Του δίνω τόπο, του δίνεις τόπο, φοβού, φυλάξου. Η αγκαλιά του Κυρίου σε περιμένει. Μην δίνεις τόπο στο διάβολο, πρόσεχε. Και αν λέει ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερον σε είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθήσει στη γέννα του πυρός, όπως κόλληξε αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεσβήνεται. Εδώ τώρα είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Μας έλεγε στο Δευτερονόμιο το μη επιθυμήσεις. Και δίνει πολλά παραδείγματα. Τον αγρό του γείτονά σου, του πλησίον σου, του αδελφού σου, τη δουλειά του δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, τους βόες του, το αυτοκίνητό του θα λέγαμε σήμερα, τη γυναίκα του, το σπίτι του, τα υπάρχοντά του, μη επιθυμήσεις. Αυτή ήταν η εντολή που δεν μπορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη να την νικήσουν, γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι άνθρωποι και εκεί φρενάρανε, στο μη επιθυμήσεις. Εσένα όμως και εμένα που μας έδωσε ο Κύριος Πνεύμα Άγιο για να μπορούμε να νικάμε τον εαυτό μας, μας έδωσε το λόγο του να διακρίνουμε τα διαφέροντα, γιατί λέει τα πάντα είναι υπό την εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Και όταν βλέπεις ότι κάποια επιθυμία που θέλω να κάνω ή κάπου που θέλω να πάω ή κάτι το οποίο το επιθυμώ να το κοιτάω και βλέπω ότι αυτό με εξουσιάζει και δεν μπορώ να φρενάρω στο να μην πηγαίνω, να μην το κάνω ή να μην το κοιτάω, εκεί υπάρχουν δεσμά, αδελφοί. Και πάλι ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Λόγος του όλα τα ξεκαθαρίζει. Όπου βλέπεις, αδελφέ μου, να αρχίζεις να δένεσαι, δεσμά σκότους, φυλάξου. Γύρνα πίσω και πες, Κύριε, έμπλεξα. Πάλι κοντεύω να παγιδευτώ, βοήθησέ με. Και τι θα γίνει τότε? Αν κράξεις μέσα από την καρδιά σου, είναι γεγραμμένο στον Ισαΐα, εν τη φωνή της κραυγής σου
όταν ακούσω αυτήν, τότε θα σου απαντήσω. Και τι θα μου πει, λελειμμένος να είσαι από τη μάστιγά σου, από αυτό που πάει να σε δέσει. Ο Κύριος σπάζει τα δεσμά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να ελευθερωθεί, αλλά έχεις, αδελφέ μου, Χριστόν Ιησού αναισθημένο, στα δεξιά του Πατρός να μεσητεύει για σένα, για τις πτώσεις σου, για τα λάθη σου, για τις αδυναμίες σου. Μη λες δεν μπορώ, μη λες δεν τα καταφέρνω, μη λες είμαι αδύναμος. Ο Κύριος έδωσε, λέει, πνεύμα δυνάμεως, σοφίας και σοφρονισμού. Την αδυναμία μας ο Κύριος τη γυρνάει υπέρ μας και δίνουμε τη δόξα στον Κύριο με το Πνεύμα Του το Άγιο, γιατί Αυτός ελευθερώνει και βοηθάει τον άνθρωπο. Και αν πιστεύεις πάλι ότι δεν μπορείς και ότι δεν τα καταφέρνεις, μη φύγεις, μη πας στον κόσμο, μη στρέψεις τα οπίσω. Και τι να κάνω, θα πεις, αφού δεν μπορώ, με έχει νικήσει το πάθος, η επιθυμία. Έλα εδώ, εδώ, σε οποιοδήποτε φύτευμα είσαι. Πήγαινε στους αδελφούς, τους πρεσβυτέρους που αγαπάνε τα πρόβατα. Πες τους τον πόνο σου. Όχι να πάει η αδερφούλα στην αδερφούλα και ο αδερφός στον αδερφό. Εκεί που ο Θεός έχει δώσει την ευθύνη. Γιατί? Γιατί, λέει, σε αυτούς, λέει, χρωστάνε, λέει, να αποδώσουν λόγο για την ψυχή σου. Και χρωστάνε, λέει, να μεριμνάνε γνησίως. Έχουν βάρος ευθύνης μέσα τους για τον κάθε έναν. Οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένας. Πήγαινε λοιπόν κοντά τους, πες τον πόνο σου και κάτσε εκεί να κλάψετε, να κράξετε, να νηστέψετε μαζί αγκαλιά στα γόνατα στον Κύριο και ο Κύριος θα ενεργήσει, θα σε ελευθερώσει, αδελφέ μου. Μη γυρνάς πίσω. Έχουμε χάσει το λογαριασμό των αποστατών. Αμέτρητος ο αριθμός και δεν είμαι και 50 χρόνια στον Κύριο. Καλές ψυχές, καλά προβατάκια. Κάπου κάτι πιάνανε, κάπου πηγαίνανε, κάπου κάτι κοιτάγανε, κάπου τους στήληξε ο διάβολος, κάπου μπλέξανε, κάπου στραβοπατήσανε. Τους βάραγε μετά με τύψεις, πάρα πολλές τύψεις, πέρναγε ένας, του λέγανε «Έλα αδερφέ μου, έλα ανέβα πάνω, αφού από κάτω περνάς», λέει. Και έλεγε «Δεν μπορώ», λέει, «με έχει δέσει», λέει, «ο διάβολος», και πέρναγε από κάτω και έκλαιγε και έστρεφε στη γωνία και έφευγε. Μη φεύγεις, αδερφέ μου, εδώ κοντά στον Κύριο. Μαζί αγκαλιά θα κλάψουμε, θα κράξουμε και θα σε βοηθήσει ο Χριστός. Όσο και να έχεις αδυνατήσει, όσο και να νιώθεις ανήμπορος και αν έπεσα, λέει. Γιατί, αδερφέ μου, θα φύγεις, θα γυρίσεις πίσω? Μη χαίρε, λέει, η εχθρά μου, γιατί και αν έπεσα, λέει, ο Κύριος θελήστε, λέει, το φώσισε με. Ο Κύριος και πάλι θα σε βοηθήσει και θα ενεργήσει την καρδιά σου. Μην αποστατείτε, λέει, μόνον από του Κυρίου. Διότι πας της με πυρ θέλει αλατιστή. Και είναι γεγραμμένο στον Ισαΐα τον προφήτη ότι το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρο. Η κάμινος τας καρδίας, η κάμινος των χρυσίων, ο δε Κύριος τας καρδίας. Αυτό που περνάς, που σε ταλαιπωρεί και σε βασανίζει, το επιτρέπει ο Θεός για να καθαριστώ και να καθαριστείς. Και αν υπομένουμε, λέει, την παιδεία, ο Κύριος φέρεται εις εμάς ως προς Υιούς. Και πάντα Υιόν τον οποίο παραδέχεται, μαστιγώνει και παιδεύει. Μα δεν μ' αρέσει ο βούρδουλας, μ' αρέσει η ξάπλα και η καλοπέραση. Αδερφέ μου, άμα ο Κύριος σε παιδεύει, θα σου βγει σε καλό. Άμα θέλεις τη φαρδιά οδό, καταλήγεις στη γέννα του πυρός. Και έτσι κι αλλιώς πόσα χρόνια μείνανε ακόμα σε αυτή τη γη? Πόσο έχει? Πολύ έχει. Όσο και να είναι, λίγο είναι μπροστά στο άπειρο του χρόνου. Θα τελειώσει. Το μετά τι θα γίνει? Τα παιδιά πάνε στο σχολείο, δυσκολεύονται, στριμώχνονται να πάρουν το πτυχίο τους. Δεν αξίζει να μείνω και να μείνεις εκεί που ο Κύριος δοκιμάζει τα σκαρδίας και εκπαιδεύει τους ανθρώπους να τους κάνει χρυσίον δεδοκιμασμένο για να μπούμε στην ουράνια βασιλεία? Μην τα παρατάμε, αδελφοί. Έχε θάρρος, αδελφέ μου. Κάνε κουράγιο, θα σε βοηθήσει ο Κύριος. Συνέχισε τον αγώνα σου. Εδώ ενωμένοι μαζί, στα γόνατα, στις ολονυχτίες, στις προσευχές, στην ακρόαση του λόγου,
να έρχεται ο Λόγος να καθαρίζει, να έρχεται το Πνεύμα να αγιάζει, να δίνει ο Κύριος διασταλακτής βροχής, να απαλύνει την καρδιά μου και την καρδιά σου που πετρώνει, που σκανδαλίζεται με τον αδερφό που δεν αξιολογεί την αξία σου. Σιγά πια, αδελφέ μου. Και σκληραίνει ο ένας και σκληραίνει ο άλλος και μούτρα από εδώ και αποστασίες παραπέρα. Εδώ, αδελφοί μου, ενωμένοι και αγκαλιασμένοι κοντά. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστή. Θα σε εκπαιδεύσει ο Κύριος για να σε κάνει νόστιμο στον κόσμο. Εάν, λέει παρακάτω, και πάσα θυσία με άλλα θέλει αλατιστή, το αλάτι τι είναι? Το αλάτι είναι αυτό που και μαγειρεύει και νοστιμεύει. Βάζουν, ας πούμε, τα αλίπαστα, σου λέει, μόνο με αλάτι και είναι έτοιμα, τρώγονται προς βρώση. Για να με κάνει και να σε κάνει ο Θεός νόστιμο. Δηλαδή τι νόστιμο? Να με δαγκώνουν και να έχω ζάχαρη? Όχι βέβαια. Να με δαγκώνουν και να του λέω ο Θεός να σε ευλογεί. Αυτή είναι η πνευματική ζάχαρη. Να μην κοντράρω όταν με κοντράρουνε. Όταν ο ασεβής είναι μπροστά μου και βγάζει μια γλώσσα 3 χιλιόμετρα, να μην βγάζω κι εγώ 13 για να νικήσω. Να του λέω ο Θεός να σε ευλογήσει. Και άμα δεν θες, δεν πειράζει, ας με αδικήσεις. Λέει για την αδικία πάρα πολλά μέσα στη γραφή. Αν σε αγκαρέψει κάποιος, λέει, μίλιον εν είπα και μετά αυτού δύο. Μα με αδικούνε. Προσεύχεστε, λέει, για τους εχθρούς σας, για αυτούς που σας βασανίζουν, που σας βλάπτουν, που σας κατατρέχουν. Πόσα και πόσα, λέει. Πώς θα σταθώ και πώς θα σταθείς εκείνη την ώρα? Πρέπει να βγάζω νοστιμιά Χριστού εκείνη την ώρα. Μα πάντα θα τα καταφέρνω. Και άμα δεν τα καταφέρεις, ο Θεός δεν θα σε πετάξει στην κόλαση. Έλα εδώ και πες του πατέρα μου, με πέρασες διαγώνισμα σήμερα. Και κοίτα τη σου φέρα κουλούρι. Μηδέν, Κύριε. Δεν τα πήγα καλά. Θα με διώξεις? Τι νομίζεις ότι θα σου πει? Εσύ αν έχεις κάνει παιδί και πάει στο σχολείο και σου φέρει κακό βαθμό, θα του χώσεις μια κλωτσά να πάει απέναντι? Θα το αγκαλιάσεις? Θα το διαβάσεις? Άμα δεν τα καταφέρει, θα το βάλει και σε ένα φροντιστήριο? Θα το βοηθήσεις να πάει καλά, να περάσει τα μαθήματά του, να πάρει το πτυχίο του, να μπει στον ουρανό? Πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος, που είναι ασύγκριτα καλύτερος. Εσείς, λέει, πονηροί όντες, λέει, ξέβετε να δίνετε αγαθές δόσεις στα παιδιά σας. Ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν θέλει δώσει αγαθές δόσεις στους ετούντες παρά αυτού, αλλού λέει για Πνεύμα Άγιο. Θα σου δώσει την αγαθή δόση, θα σε βοηθήσει, θα σου ξαναφέρει πάλι το περιστατικό που θα σε δαγκώσουν οι άπιστοι για να βγάλεις νοστιμιά εσύ Χριστού. Και θα βλέπουν μετά οι γύρω ότι σε δαγκώνουν κάποιοι και πώς αντιδράς εσύ. Και μετά που θα φεύγει αυτός που σε δάγκωνε και σου μίλαγε άσχημα, θα πούνε τι γίνεται με σένα. Τότε, ξανά, σου συμπεριφερθήκανε έτσι και εσύ ενώ τους έχεις του χεριού σου δεν έκανες κάτι, ούτε καν είπες μια καλή κουβέντα. Τι γίνεται με σένα? Αυτό σου ανοίγει ο Κύριος θυραλόγου να ομολογήσει το όνομά του. Μην το αφήσεις. Αλλά και αν κομπλάρεις και το χάσεις, πάλι ο Κύριος θα σου δώσει ευκαιρία να ομολογήσει το όνομά του μέσα από καταστάσεις. Θέλει ο Κύριος να είμαστε νόστιμοι στον κόσμο, χρήσιμοι, γιατί υπάρχουν ψυχές έξω πολλές που είναι βασανισμένες και ζητάνε το βάλσαμο. Αυτοί και αυτοί που είναι οι ωραίες και οι δυνατοί και οι δυνατές, όλοι αυτοί οι αδελφοί, δεν ακούνε για Χριστό αυτοί με τίποτα. Είναι θεοί των εαυτών τους. Θεάισε τις λίγο, χαίρετε οι άλλοι. Σαν και εσένα, του λέει, δεν είναι κανένας, κορδώνεται ο άλλος. Αυτοί δεν ακούνε. Όπου βλέπεις το προβατάκι το πληγωμένο, το θλιμμένο, βγαίνουν από το νοσοκομείο άνθρωποι, πέθανε, λέει, ο άντρας μου, παιδάκι μου, να τα κλάματα. Αμέσως θύρα λόγω ανοίγει ο Κύριος. Ο άλλος που είναι όλο υπερηφάνεια και ανάστημα, τι να του πεις, δεν μπαίνει μέσα του ούτε καρφίτσα, ας πούμε. Να λέμε, Κύριε, οδήγησέ μας στο πεπλανημένο, στο ασθενές, σε αυτό που πονάει η ψυχή του και δώσε μου λόγια, Κύριε, να του πω. Να είναι βάλσαμο στην ψυχή του και να ακολουθήσει εσένα. Δεν θέλω εγώ παντού, εσένα, Κύριε. Και εγώ να βλέπω την αύξηση της Εκκλησίας και να χαίρομαι σε μια γωνία, να λέω δόξα να έχεις, Κύριε. Και άλλος βαφτίστηκε. Όλη δόξα στον Κύριο. Και πάσα θυσία με άλλα στέλια αλατιστή. Στους Ρωμαίους λέει,
παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστον, στο Θεό η της είναι η λογική σας λατρεία. Να μην παίρνω το, εδώ είναι δηλαδή ο ορισμός της αυταπάρνησης, να μην παίρνω το σώμα μου και να το πηγαίνω εκεί που θέλω να κάνω αυτό, εκεί που θέλω να πηγαίνω εκεί ή εκεί που θέλω να κοιτάω το άλλο. Δεν θα με ωφελήσουν, δεν θα σε ωφελήσουν. Απόρριψε τα όλα αυτά και τι να κάνω. Το λέει πολύ ωραία στον Ισαΐα που μου αρέσει που λέει για την αυταπάρνηση. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, στην Καινή Διαθήκη Σάββατο, η μέρα Αγία του Κυρίου είναι κάθε μέρα, όλη μας η ζωή πρέπει να είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σαββάτο, από το να κάνεις το θέλημά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάσεις το Σάββατο τρυφή Αγία ημέρα του Κυρίου έντιμον και τιμάς αυτό, προσέξτε εδώ, μη ακολουθών τα σοδού σου, μη δε ευρίσκονεν αυτές το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου. Τότε λέει θέλει σε τρυφά εν Κυρίο και εγώ θέλω σε υπεύσε επί τους υψηλούς τόπους της γης και θέλω σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός του Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Θέλεις να είσαι ένα γαϊδουράκι, ένα εργαλείο εύχριστο στα χέρια του Κυρίου που να σου λέει πήγαινε εκεί, εκεί σε περιμένει μια ψυχή να της μιλήσεις. Θέλεις να σου δώσει ο Κύριος οδηγία που πρέπει να πας και τι να κάνεις. Μη λες αυτά που σ' αρέσουν, αυτά που ήξερες από τον κόσμο. Μην κάνεις, λέει, μην ακολουθούν τα σοδού σου, τα θελήματά σου, τις βουλές σου. Απαρνήσου τον εαυτό σου, μα με πονάει Κύριε. Δεν θα έχεις οδηγία, πρέπει να διαλέξεις. Ή το Δημήτρη ή το Χριστό. Ή την αιώνια ζωή ή την προσωρινή ζωή. Όποιος θέλει, λέει, να σώσει τη ζωή αυτή, θα τη χάσει, λέει. Όποιος όμως, λέει, τη χάσει αυτή τη ζωή, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, η ζωή αιώνιων θέλει διαφυλάξει αυτήν. Οπότε απαρνούμενος ο άνθρωπος το εγώ του, τα θέλω του και έχοντας το άλας του Κυρίου μέσα του, έτσι θα νοστιμεύει και θα είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στον Κύριο. Καλόν λέει το άλας, αλλά εάν το άλας λέει γίνει ανάλατον, με τι θέλει αρτήσει αυτό. Και πως το άλας γίνεται ανάλατον, χαλάει το αλάτι, χαλάει. Στους πάγκους με τα ράφια που βάζουν τις κονσέρβες, οι κονσέρβες έχουν σοχές που μπαίνει μία σαν τουβλάκι, χτίζει τη μία πάνω στην άλλη. Αν τις βάζουν στραβά και τις τρίβουν και τις ξύνουν, εμείς είμαστε τα κονσερβάκια ας πούμε παράδειγμα, και χτυπάει ο ένας τον άλλον, αρχίζουν μετά και σκουριάζουν. Και η σκουριά κάνει ηλεκτρόλυση στο αλάτι και το αλάτι χάνει την ιδιότητά του και χαλάει το φαΐ που έχει μέσα. Αυτά μας τα έχει πει κάποιος χημικός. Όταν λοιπόν εγώ σε χτυπάω μέσα στην εκκλησία και εσύ με χτυπάς και αλληλοτρογόμαστε με λίγα λόγια, χάνουμε την νοστιμιά μας αδελφοί και δεν είμαστε χρήσιμοι μετά για τον Κύριο και μέσα και έξω. Έχετε λοιπόν άλλας και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Να μην τρογόμαστε, να είμαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι μέσα στον οίκο του Κυρίου, δεχόμενοι την παιδεία του Θεού, δεχόμενοι την εκπαίδευση του Θεού που αυτή θα μας αγιάσει και θα μας καθαρίσει, μαζί με την υπακοή μας, μαζί με το έργο μας, μαζί με τον αγώνα μας, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορείς κάνε αδελφέ μου. Δεν σου ζητάει ο Κύριος να πηδήξεις τα 10 μέτρα. Κάνε αυτό που μπορείς και ο Κύριος είναι ο αυξάνων. Αυτός θα σε βοηθήσει. Και μην αποστατείτε από του Κυρίου. Εδώ είναι Μαχαναήμ, στρατόπεδον Κυρίου. Θες να σε κάνει ο Κύριος ένα στρατιώτη δικό του. Μείνε στο στρατόπεδο και πες Κύριε έχομαι άοπλος, δεν έρχομαι με τα όπλα του κόσμου. Θέλω να μου δώσεις εσύ τα δικά σου τα όπλα. Και βλέπουμε που λέει για την πανοπλία της πίστεως. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε γι' αυτά. Να μείνουμε λοιπόν εδώ και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.